Σήμερα Τρίτη, υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, ημερησίων αλλά και εσπερινών της ομάδας Α διαγωνίστηκαν πανελλαδικά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι εξετάσεις για την κατηγορία αυτή θα ολοκληρωθούν στις 7 Ιουνίου, ενώ θα πρέπει να τονιστεί πως σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι υποψήφοι, το θέμα που αφορούσε στη διαφήμιση ήταν αρκετά βατό και όσοι είχαν προετοιμαστεί μπορούσαν άνετα να γράψουν. Κάτι άλλο που σημείωσαν στην τηλεόραση του Σταρ είναι πως υπήρχαν αρκετές αποχές. Εύκολα είναι τα θέματα, ήταν το θέμα της διαφήμισης, εύκολες οι ερωτήσεις και γενικά βλέπουμε. Αν κάποιος ήταν διαβασμένος και είχε έτσι συστηματικά ασχοληθεί, έγραψε καλά. Έγραψε και ήταν επίκαιρο το θέμα, πιστεύω. Μας απασχολεί όλη στην διαφήμιση και ήθελα να πούμε τα αρνητικά και τα θετικά στην ουσία. Συνεχίζετε τώρα κανονικά, αφού ναι. Όλα κύλησαν ομαλά, αποχές είχατε? Είχαμε. Δηλαδή στο δικό τμήμα είχαμε γύρω στα 3 άτομα. Και τώρα συνεχίζετε με τα υπόλοιπα μαθήματα. Ναι, με τα μαθηματικά και μετά τα μαθήματα της ειδικότητας. Εύκολα ήταν τα θέματα, περίπου. Το θέμα το τελευταίο ήταν λίγο δύσκολο. Κάτι τέλα καλά. Δηλαδή για κάποιον που είχε διαβάσει... Ήταν πολύ εύκολα για κάποιον που είχε διαβάσει και κάποιον που είχε όχι. Οπότε τώρα συνεχίζετε και με άλλα μαθήματα. Ναι, έχουμε τα μαθηματικά μετά από αυτό, μετά από 3 μέρες. Και έχουμε και τα μαθήματα ειδικότητας που δίνει ο καθένας. Σήμερα όλα κύλησαν ομαλά όμως, έτσι δεν υπήρχε καθυστέρηση στα θέματα, όλα κανονικά. Ναι, όλα κανονικά ήταν. Είχαμε καθόλου αποχή? Ναι, είχαμε αποχές. Πολλά παιδιά μπορώ να πω.